Κόκκινο πανί για τους ναυαγοσώστες, η απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει να εργαστούν στις παραλίες εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν περάσει εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας. Βάζει ανειδίκευτους χωρίς να έχουν άδεια ναυαγοσώστης σε πύργους για να προσέχουν μια ολόκληρη παρασία. Είναι 200 μέτρα εκατέρωθεν. Αυτό ήταν η αντίδρασή μας. Δεν έχουν πείρα, δεν είναι ναυαγοσώστες και γι' αυτό αντέδρασε το σωματείο. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για να καλυφθούν όλα τα πόστα, καθώς εν μέσω πανδημίας οι πιστοποιήσεις πάγωσαν, οδήγησε στην απόφαση αυτή, η οποία όμως σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τους λουωμένους. Τέτοια τροπολογία βγήκε με σκοπό να βοηθήσει, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν βοηθά. Αντί να θεραπεύσει μια πληγή, της δίνει μια παραπάνω και την ανοίγει. Η απόφαση του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι να εργαστούν δίπλα σε αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Το Σωματείο Ναυαγοσωστών του Ηρακλείου αντιδρά έντονα στην απόφαση αυτή. Εγκαλεί μάλιστα την κυβέρνηση ότι θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, των ίδιων των εκπαιδευόμενων αλλά και των επαγγελματιών. Από τη στιγμή που τους καλύβει η τροπολογία και οι επιχειρήσεις θα το εκμεταλλευτούν, σωστά. Επιβαρύνει το δικό μας έργο. Αλλά και τον ίδιο. Δηλαδή, έχουμε ένα χώρο ευθύνης, αναγκαστικά θα πρέπει να έχουμε και τον δίπλα χώρο ευθύνης, έχοντας τη βοήθεια και την επίβλεψη. Πρακτικά δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές των παραλίων να τοποθετούν εναλλάξτους πύργους, έναν αδειοδοτημένο ναυαγοσώστη και έναν εκπαιδευόμενο, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το πεδίο ευθύνης των έμπειρων ναυαγοσωστών. Και θα υπάρχει πρόβλημα, θα αυξηθούν οι πνιγμοί. Κίνδυνος και για τους λουόμενους, αλλά και για τους ίδιους που βγαίνουν στην παραλία. Οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, δίπλα στους οποίους θα εργάζονται οι μη αδειοδοτημένοι, ουσιαστικά αναλαμβάνουν την ευθύνη και για ό,τι συμβεί και στο πόστο των ανειδίκευτων.